Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλωσορίζω και λέω και πάλι τις ευχές μου στον καθηγητή Κωνσταντίνο Συρίγο, είναι καθηγητής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, υγεία, αντοχές και έμπνευση για το καλύτερο. Καλησπέρα σας, αληθώς ο κύριος. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω επίσης την εκλεκτή φίλη, το λέω και το εννοώ γιατί έτσι είναι. Απλώς περιγράφω την πραγματικότητα, την βαρύτερη υπογραφή στον χώρο της ιατρικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, την κυρία Μαρία Πάπα Παναγιώτου, εκλεκτή αρθρογράφο και συνεργάτηδα του Κύροπος.gr. Αληθώς ο κύριος μου, ο Χριστός που αναστήθηκε να μας δείχνει το δρόμο για το καλύτερο και να μας βοηθήσει να βγούμε μια ώρα νωρίτερα από τον εφιάλτη που ζούμε. Περάσαμε 11 χρόνια δραματικά με τα μνημόνια και μετά μας ήρθε ο εφιάλτης του κορονοϊού, τη στιγμή που είπαμε να κοιτάξουμε τον ένα στο ουρανό και να πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου, να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και μας βλέπουν πολύ αυτές τις μέρες. Γεωργίες, Γιώργηδες, Ειρήνη, Ραφαήλ, Εφραίμ. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι γιορτάζει και αυτή η θαυμάσια μονή, το θαυμάσιο μοναστήρι στη Νέα Μάκρη, του Οσίου Εφραίμ. Δυστυχώς τα προβλήματα του κορονοϊού δεν μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί προσκυνητές όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Και πρέπει να πω επίσης ότι και η μονή του Αγίου Ραφαήλ. Είμαστε σε μέρες εορταστικές, ασχέτως αν ο εφιάλτης, και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, είναι παρόν και κάνει τη ζωή μας δύσκολη, εξακολουθεί να την κάνει δύσκολη. Κύριε Συρίγο, τι πρόβλεψη κάνετε? Σήμερα είχαμε μεγάλο αριθμό νεκρών. Τι πρόβλεψη κάνετε για την πορεία της πανδημίας στις επόμενες 15 μέρες? Πιστεύετε ότι η κινητικότητα που αναπτύξαμε όλοι, άλλος λίγος, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, με την ευκαιρία του Πάσχα θα την πληρώσουμε 15 μέρες μετά? Είναι γεγονός ότι πριν τις γιορτές του Πάσχα είχαμε πάρα πολύ υψηλά νούμερα. Κάτι που έδειχνε ότι αυτά τα μέτρα που ακολουθούσαμε ή που ανεπιτυχώς ακολουθούσαμε πριν, έπρεπε να αλλάξουν. Και έπρεπε να αλλάξουν προς την χαλαρότητα και προς την δραστηριοποίηση σε ανοιχτούς χώρους. Εάν αυτό που έγινε είναι πετυχημένο ή όχι, θα το δούμε τις επόμενες 15 μέρες. Η γνώμη μου είναι ότι ήταν μονόδρομος και ότι έτσι έπρεπε να γίνει και ότι με πολύ αργό ρυθμό τα περιστατικά και ο αριθμός των ασθενών, των νοσηλευόμενων, των διασωληνωμένων θα πέφτει. Με αργό ρυθμό. Λέτε, θα μην περιμένει κανείς. Θα πέφτουν άρα θα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, που είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε. Άρα σιγά σιγά και ο αριθμός των θανάτων, γιατί αυτό μας πονάει. Η Ελλάδα, κύριε καθηγητά μου, γνωρίζετε, γιατί εμείς δεν κρύβουμε τίποτα από αυτή την εκπομπή. Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία είναι από τις πρώτες χώρες σε θανάτους από το φθινόπωρο και μετά, ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποδεχθούμε. Πρέπει να το πολεμήσουμε με κάθε τρόπο και να το αλλάξουμε. Μαρία, τι εικόνα έχεις? Ο ενθουσιασμός του κοινού σε κάθε γωνιά, θα έλεγε κανείς, της Ελλάδος και ειδικά στην Αθήνα είναι σαφής με το άνοιγμα της εστίασης και είναι και αναμενόμενο το να θέλει ο καθένας να ζήσει αυτό που στερηθήκαμε τόσο κάθετα όλους αυτούς τους μήνες. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο μεγάλος επιστημονικός διάλογος και η αντίθεση που έχει ξεσπάσει σε κορυφαίο επίπεδο παγκοσμίως, αυτή την ώρα αποτυπώνεται στην Αμερική, που το CDC προσπάθησε λίγο λόγω του μειωμένου επιπολασμού της νόσου στην κοινότητα να χαλαρώσει τα μέτρα ακόμη και για τις μάσκες, και υπήρξαν πολιτείες όπως η Καλιφόρνια που επικαλούμενοι το φόβο των μεταλλάξεων άλλαξαν αυτές τις οδηγίες σε επίπεδο πολιτείας και ζητούν επίμονα από τους ανεμβολίαστους και στον εξωτερικό χώρο να φορούν πάντα τη μάσκα.
μάσκα τους, επισημένοντας ότι αυτή την ώρα το περίπου υγιής που μπορούμε να πούμε για τον απέναντί μας όταν καθόμαστε μαζί του και τρώμε ή τρέχουμε ή τραγουδάμε ή οτιδήποτε, δεν είναι κάτι που ισχύει. Νομίζω ότι αυτό αφορά πολύ τον τρόπο που πρέπει να προβληματιστούμε και να κινηθούμε στην Ελλάδα, γιατί όσο καιρός καλοκαιριάζει, όλοι μας θέλουμε να νιώσουμε κάτι από λίγο κανονικότητα, αλλά ακόμη εξακολουθούν ανάμεσά μας και εμείς οι ίδιοι ακόμη να είμαστε ανεμβολίαστοι σε μεγάλο ποσοστό. Ο εμβολιασμός αποτρέπει την επιμόλυνση? Όχι, όχι. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες μας και πληροφορίες του Europost, υπάρχουν επαναμολύνσεις εμβολιασμένων και με το βρετανικό στέλεχος και με νοτιοαφρικανικό στέλεχος και με το στέλεχος το B11.3.18 που έχουμε πει ότι βρίσκεται σε μεγάλη ποσόστοση στο κέντρο της Αθήνας, σε μεγάλα ποσοστά. Μάλιστα, επίσης αποκλειστικές πληροφορίες του Europost αναφέρουν ότι για ευρύτερη συνεργάτης του Συντονιστικού Κέντρου του Ιατρικού Συλλόγου και της Περιφέρειας Αττικής μολύνθηκε έχοντας εμβολιαστεί από το Pfizer και τηρώντας με αυστηρότητα όλα τα μέτρα και τις δύο δόσεις. Είχε εμβολιαστεί και στις δύο δόσεις και μετά την περίοδο του χτισήματος ανοσίας, δηλαδή με 15 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Παρόλα αυτά η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη που έχει αναφερθεί... Ένα λεπτό, Μαρία μου, ένα λεπτό, γιατί αυτό που λες είναι... Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρω ότι θα διαβάσουν σε λίγο την ανάλυση σου στο Europost και το ρεπορτάζ, αλλά μια και βγαίνει στην εκπομπή μας και λεπτομέρειες θα δουν στο Europost, πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Λες ότι συνεργάτηδα της περιφερειακής διοίκησης Αττικής Πυρός... Του συντονιστικού κέντρου. Που συμμετέχουν πολλοί γιατροί εκεί. Της περιφέρειας Αττικής. Η οποία είχε εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του Pfizer, έτσι δεν είναι? Τελικά μολύνθηκε. Και μετά την περίοδο νοσίας. Ναι. Μολύνθηκε με την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη. Που κυκλοφορεί σαφώς και στην Αθήνα σε αρκετό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα. Αναφέρεται. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν την πιάνουν τα εμβόλια? Κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις είχαν αποδώσει μια σχετική κάλυψη στη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, τουλάχιστον στα mRNA εμβόλια. Το θέμα είναι ότι περιμέναμε όλοι ότι τουλάχιστον αυτές οι επαναμολύνσεις θα έχουν σταθερά ελαφρά εικόνα. Όμως δεν έχουν πάντα ελαφρά εικόνα. Μπορεί να αποφευθεί εντατική, να αποφευθεί και το νοσοκομείο, αλλά... Οι μεταλλάξεις του ιού φαίνεται ότι ξαναχτυπούν και εμβολιακοσμένο κόσμο με βαριά και ανησυχητική εικόνα. Άρα αυτό τι σημαίνει, Μαρία μου, να το επαναλάβω, σημαίνει ότι και εμβολιασμένοι δεν πρέπει να ξεσαλώσουμε, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Αποστάσεις και μάσκες πρέπει να τηρούνται. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά? Μισό λεπτό, γιατί η συνεργάτηδά σας έβαλε πολλά θέματα. Να τα βάλουμε στη σωστή τους διάσταση. Η Καλιφόρνια είναι μία από τις περιοχές με το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού στον κόσμο και με το πιο έγκυρο και έγκαιρο. Άρα το γεγονός ότι η Καλιφόρνια ζητάει μέτρα προστασίας ακόμα και στους εμβολιασμένους, ακόμη και τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Το γεγονός ότι βγήκαμε έξω και ότι άνοιξε η εστίαση δεν σημαίνει ότι έπαψαν να ισχύουν τα μέτρα. Επίσης και το γεγονός ότι εμβολιάστηκαν άνθρωποι δεν σημαίνει ότι έπαψαν να ισχύουν τα μέτρα. Οι εμβολιασμένοι, όλοι μας όσοι έχουμε εμβολιαστεί, πρέπει να φοράμε μάσκα, πρέπει να πλένουμε συστηματικά τα χέρια μας, πρέπει να τηρούμε τις αποστάσεις όπως περιγράφονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν θα ήθελα από το πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που ακούστηκε να αποκομίσει κάποιος την εντύπωση, άρα είτε εμβολιαστώ είτε δεν εμβολιαστώ. Όχι, σε καμία περίπτωση. Καλά κάνετε και το λέτε. Είναι γιατρέ μου, καλά κάνετε και το λέτε, κύριε καθηγητά. Μην αποκομίσει κανείς την εντύπωση και βγάλει το λανθασμένο συμπέρασμα, το οποίο είναι και αντιεπιστημονικό και καταστροφικό, ότι αφού κινδυνεύω να επιμολυθώ, γιατί να επιβαρύνω τον οργανισμό μου με εμβολιασμό. Όχι. Όχι. Ο εμβολιασμός σώζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το νούμερο ότι αυτή τη στιγμή στις εντατικές και στα νοσοκομεία μόνο 4% όσο νοσηλεύονται με COVID-19, 4% έχουν κάνει το εμβόλιο. Άρα στην ουσία νοσηλεύονται βαριά και πεθαίνουν αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.
Ακριβώς αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, το να κάνει κάποιος το εμβόλιο και να απικιστεί με τον ιό είναι κάτι πολύ συχνό. Δεν μας κάνει σχεδόν καμία εντύπωση και εμείς τους γιατρούς μας δεν τους επιτρέπουμε να μείνουν και στο σπίτι όταν απλώς βγει θετικό το τεστ. Το να έχουν συμπτώματα είναι πολύ σπάνιο και το να έχουν σοβαρά συμπτώματα είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πολύ ωραία, οι διάφορες μεταλλάξεις όντως δεν καλύπτονται στο 100% αλλά σε μεγάλο ποσοστό καλύπτονται και συνήθως δεν καλύπτονται σε ανθρώπους που έχουν κάποιο λόγο στο ανασωπητικό του σύστημα να μην καλυφθούν. Γι' αυτό το λόγο η Μεγάλη Βρετανία τώρα ήδη ξεκινάει μελέτη για τρίτη δόση εμβολίου από φθινόπωρο. Ακριβώς για να καλυφθούν οι μεταλλάξεις. Το να μεταλλάσσεται το ιός είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ συχνό. Έτσι γίνεται. Για να καταλήξουμε τώρα να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χρονιάρες μέρες που λέμε. Πιστεύετε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2022 θα έχουμε ξεμπλέξει με την υπόθεση που λέγεται κορονοϊός, με αυτόν τον δραματικό εφιάλτη? Πιστεύω ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερο από το περσινό. Φυσικά και θα έχουμε μάσκες, φυσικά και θα έχουμε αποστάσεις στα τραπέζια, αλλά και θα μπορούμε πιο εύκολα να μετακινούμαστε και θα μπορούμε πιο εύκολα να δούμε τους αγαπημένους μας στην επαρχία. Το φθινόπωρο, και μας δίνει μεγάλο πλεονέκτημα ο καλός καιρός στην Ελλάδα, το φθινόπωρο θα πρέπει να εξετάσουμε, ναι, εάν πρέπει να ξανακάνουμε καινούρια δόση ή όχι, αλλά είναι κάτι που δεν μας ανησυχεί, διότι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μας θα έχει εμβολιαστεί και εμβόλια θα υπάρχουν. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εμβολιαστούν. Σωστό, σωστό. Και πιστεύω ότι πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2022 η επιστήμη θα έχει βάλει μερικά πράγματα σε τάξη και θα ξέρουμε αν με τον ιό θα τον έχουμε μόνιμα, όπως τον ιό της γρήπης. Θα υπάρξει φάρμακο πέραν του εμβολιασμού, γιατρέ μου? Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος από τις μελέτες που κάνουμε στην κλινική μας ότι θα υπάρξει και αντιφλεγμονώδες φάρμακο, πολύ σημαντικό για τον καταράκτη των κυταροκοινών, και αντιϊκό φάρμακο, μάλιστα, το οποίο θα είναι χρήσιμο. Μάλιστα. Μαρία μου, έχεις να προσθέσεις κάτι? Γιατί τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ που ανεβάζουμε σε λίγο στο europos.gr. Σχετικά με την ερώτηση πάνω, γιατί όλοι περιμένουμε το τέλος της πανδημίας και αυτό η αισιοδοξία έχει πολύ καλλιεργηθεί τελευταία. Η τελευταία σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή ειδικών του Harvard και αρχών δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετείχε και ο Φάουτσι, μίλησαν για τέλος της πανδημίας. Σίγουρα μετά το τέλος του χρόνου, δεδομένων των εκρήξεων που τουλάχιστον τώρα εμφανίζονται ας πούμε στη Βραζιλία και στην Ινδία, και αυτό δεν αφήνουν ελπίδες ότι η ανθρωπότητα μπορεί να απαλλαγεί στους επόμενους μήνες εντελώς από ένα πανδημικό ιό ο οποίος ταξιδεύει, αλλά έθεσαν και το θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης ακριβώς των εμβολίων που ήδη έχουν χορηγηθεί, μέχρι πόσο αυτό θα αντέξει και πόσο εκεί στο παιχνίδι και στο παράθυρο με τον χρόνο θα μπορέσει ο εμβολιασμός να υπερκαλύψει την έγκριση των μεταλλάξεων. Τα υπόλοιπα στο europos.gr. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Χριστός Ανέστη. Καλό βράδυ. Καλή σας, κύριε.